Μιχαίας, κεφάλαιον Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μοραστήτην, εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, κι ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσι να αναλύσει υπό κάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί. Ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβεια του Ιακώβ είναι απαντούτο και δια τας αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τι είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Ουχή η Σαμάρια. Και τι είναι η υψηλή τόπη του Ιούδα? Ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών. Και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει. Διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτά, και εις μισθών πορνείας θέλουσιν επιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδειμένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων, και πένθος ως τρουθοκαμήλων. Διότι πληγή αυτή είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλητε τούτο εις γαθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βυθ αφρά, κυλίσθητη εις την κόνην. Διάβυθι, η κάτοικος της Σαφύρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνη σου. Η κάτοικος της Σανάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βεθ Εζίλ θέλει λάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι η κάτοικος της Μαρόθ ελυπήθη δια τα αγαθά αυτής, επειδή κατέβει κακόν από του Κυρίου εις την πύλην της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής ζεύξον την άμαξαν εις τον ταχύν ύπον. Συ η αρχή της αμαρτίας εις την θυγατέρα της Σιών. Διότι εασέβιε του Ισραήλ ενσύ ευρέθησα. Δια τούτο θέλεις δώσει έγγραφον ελευθερώσεως εις την Μορέσεθ Γαθ. Οι κάτοικοι του Αχζίβ θέλουσι ματαιώσιτας ελπίδας των βασιλέων του Ισραήλ. Θέλω έτη φέρει κληρονόμον εισέ κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρον την κεφαλή σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου ως αετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Κεφάλαιον Β. Ουέις τους διαλογιζομένους ανομίαν και μηχανευομένους κακόν εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτους είναι αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. Και επιθυμούς είναι αγρούς και λαμβάνους ίδια της βίας, και οίκους και αρπάζους είναι αυτούς. Ούτω διαρπάζους είναι άνθρωπον και τον οίκον αυτού, ναι άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εναντίον του γένους τούτου εγώ βουλεύω με κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατεί υπερηφάνος. Διότι ο καιρός ούτως είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και υπή. Διόλου υφανίστημεν, ηλίωσε την μερίδα του λαού μου, πώς απεμάκρυνεν αυτήν απε μου. Αντί να αποδώσει διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ δεν θέλεις έχει την α βάλλοντας σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες. Δεν θέλουν οι προφητεύσει εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί.
όσοι ο καλούμενος οίκος Ιακώβ εσμικρήθη το πνεύμα του Κυρίου, είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού? Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλόν εις τον ορθός περιπατούντα, και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνος αρπάζεται από τον διαβενόντον αφόβος, τον επιστρεφόντον από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τερπνόν αυτών οίκων, από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Επειδή εμιάθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι λέγον, θέλω προφητεύσει σε περιήνου και σίκερα, ούτως βεβαίως θελείστε ο προφήτης του λαού τούτου. Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων Ιακώβ. Θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλου σικάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβη έμπροσθεν αυτών. Διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δια αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών, και ο Κύριος επικεφαλής αυτών. Κεφάλαιον γάμα. Και είπα, ακούσατε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν, οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών, οι κατατρώγοντες έτη την σάρκα του λαού μου και εκδύροντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβοντες τα οστά αυτών και κατακόπτοντες αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέβητος. Τότε θέλουσι βοήσει προς τον Κύριον πλην δεν θέλει εισακούσει αυτούς. Θέλει μάλιστα κρύψει το πρόσωπον αυτού από αυτόν εν το καιρό εκείνο, διότι εφέρθησαν κακώς εις τας πράξεις αυτών. Ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, ή την εσπλανώσει των λαών μου, ή την εσδαγκάνοντες δια των οδόντων αυτών φωνάζουσιν ειρήνη, και αν της δεν βάλει τι στο στόμα αυτών, κηρύττουσιν εναντίον αυτού πόλεμον. Δια τούτο νίξ θελείστε εις εσάς αντί οράσεως και σκότος εις εσάς αντί μαντίας. Και ο ήλιος θέλει δύση επί τους προφήτας και η ημέρα θέλει συσκοτάσει επ' αυτούς. Τότε θέλουσι κατεσχυνθεί οι βλέποντες και θέλουσι εντραπεί οι μάντης. Και θέλουσι σκεπάσει τα χείλη αυτών πάντες ούτι, διότι δεν είναι απόκριση Θεού. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως, δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβασιν αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού. Ακούσατε λοιπόν τούτο αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, υβδελιτόμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα, οι οικοδομούντες την Σιών εν αίματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία. Οι άρχοντες αυτής κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτής διδάσκουσι επί μισθό και οι προφήτε αυτής μαντεύουσιν επί αργυρίο και επαναπαύονται επί των Κύριων λέγοντες. Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών? Κακόν δεν θέλει ελθεί επί μας. Δια τούτο η Σιών εξαιτίας σας θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη ιδρυμού. Κεφάλαιον δέλτα. Και εν τες εσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και λαοί θέλουσι σειραίοι εις αυτό. Και έθνη πολλά θέλουσιν υπάγει και υπή. Έρθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν τες τρίβης αυτού. Διότι εξ Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν. Και θέλουσι σφυρελατήσει τας μαχαίρας αυτών δια ηνία και τας λόγχας αυτών δια δρέπανα.
Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλου σημάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλου σι κάθιστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλου σι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού. Εμείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει την χωλένουσαν και θέλω εισδεχθεί την εξωσμένη και εκείνη την οποία έθλιψα. Και θέλω κάμει την χωλένουσαν υπόλοιπον και την αποβεβλημένη έθνος ισχυρών. Και ο Κύριος θέλει βασιλεύει επ' αυτούς εν το ορισιόν από του νυν και έως του αιώνος. Και εσύ πύργε του ποιμνίου ο χείρωμα της θυγατρός Σιών εισέ θέλει ελθεί η πρώτη εξουσία. Ναι, θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν είναι βασιλεύς εν σύ? Υφανίστη ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβον οδύνες ως τικτούσεις. Κυλοπώνει και αγωνίζου θυγάτερ Σιών όσοι τίκτουσα, διότι τώρα θέλεις εξέλθει εκ της πόλεως και θέλεις κατοικήσει εν αγρό και θέλεις υπάγει έως της Βαβυλώνος. Εκεί θέλεις ελευθερωθεί. Εκεί θέλεις εξαγοράσει ο Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Τώρα δε συνήχθησαν εναντίον σου έθνη πολλά λέγοντα «Ας μιανθεί και ας επιβλέπει ο οφθαλμός ημών επί την Σιών». Αλλά αυτοί δεν γνωρίζουσι τους λογισμούς του Κυρίου, ουδέ εννοούσι την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα αλωνίου. Σηκώθητη και αλώνιζε θυγάτηρ Σιών, διότι θελοκάμι το κέρα σου σιδηρούν και τα σοπλά σου θελοκάμι χαλκάς. Και θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς. Και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης. Κεφάλαιον έψιλον. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι πατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν ράβδο κατά της Σιαγώνος. Και εσύ Βιθλέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, διά να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς έως του καιρού, καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ. Και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύ του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού. Και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είσαι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει εις την γη ημών, και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού 7 ποιμένας και 8 άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γη της Ασσυρίας εν ροφέα και την γη του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει μας εκ του Ασσυρίου όταν έλθει εις την γη ημών, και όταν πατήσει εν τη ορίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θελήστε εν μέσω λαών πολλών, ως δρόσος από Κυρίου, ως δρανίδες επί χόρτων, ώστις δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θελήστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέον μεταξύ κτηνών του δρυμού, ως κύμνος μεταξύ ποιμνίων προβάτων. Ώστις διαβαίνων καταπατή και διασπαράτη και δεν υπάρχει ο ελευθερών. Η χείρ σου θέλει υψωθεί επί τους εναντίου σου και πάντες οι εχθροί σου θέλουν συνεκοπή. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω εξολοθρεύσει τους ύπους σου εκ μέσου σου και θέλω απολέσει τα σαμάξα σου. Και θέλω εξολοθρεύσει τα σπόλεις της γης σου και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου. Και θέλω εξολοθρεύσει τας μαγείας από τη χειρό σου, και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης. Και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου, και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου.
και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου και θέλω αφανίσει τα σπόλη σου και θέλω κάμει εκδίκηση με τα θυμού και με τοργής επί τα έθνη τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Κεφάλαιον σίγμα τάφ. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθη τη διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων και ας ακούσω συν η βουνή την φωνή σου. Ακούσατε όρη την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίση μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστή μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα και εις τι σε παρινόχλησα, μαρτύρησον κατέ μου. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξ οίκου δουλείας και εξαπέστειλα εμπροσθέ σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μωάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλάμ ο Υιός του Βεόρ από Σιτήμ έως Γαλγάλων, δια να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού. Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου. Θέλω δώσει τον πρωτοτοκόν μου δια την παράβασή μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου. Αυτός σι έδειξεν άνθρωπε τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε τη ράβδον και τις διόρισεν αυτήν. Υπάρχουν συνέτη η θησαυρή της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς και το ελλιπές μέτρον των βδελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τα σασεβής πλάστιγκας και με το σακείο των δωλείων ζυγίων. Διότι οι πλούσιοι αυτής είναι πλήρης αδικίας και οι κάτοικοι αυτής ελάλησαν ψεύδι και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλεις τρώγει και δεν θέλεις χορτάζεστε και η πείνα σου θελείστε εν μέσω σου και θέλεις φύγει αλλά δεν θέλεις διασώσει. Και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει στην ρομφαία. Συ θέλεις σπύρι και δεν θέλεις θερήσει. Συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον. Και γλεύκος και δεν θέλεις ποιήνων. Διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρί και πάντα τα έργα του οίκου του Αχάβ και πορεύθητε εν τες βουλές αυτών. Δια να σε παραδώσω εις αφανισμόν και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμόν. Και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού. Κεφάλαιον ζήτα. Ουέ είσαι με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Όσιος απολέστη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντε σε νεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξ ολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζουσι τα σχήρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό και ο μεγάλος προσφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα, ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θελείστε η αμηχανία αυτών. Μη εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλαδε τα στήρα του στόματός σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον Πατέρα, η θυγάτη ρεπανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πεθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον. Θέλω προσμήνει τον Θεόν της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εις ακούσει. Μη εφραίνου είσαι με, η εχθρά μου. Αν και έπεσα, θέλω σηκωθεί. Αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως είσαι με.
Θέλω υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις Αυτόν. Έως σου διαδικάσει την δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή την δικαιοσύνη αυτού. Και θέλει ειδή η εχθρά μου και εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν. Ή της λέγει προς εμέ, πού είναι Κύριος ο Θεός σου. Οι οφθαλμοί μου θέλουν συνειδή αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως οπυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλου συνακτιστώσει, την ημέραν εκείνη θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνη θέλουν συνελθεί έως εισέ από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν, δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμενε τον λαό σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλαάδ καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλου συνειδεί και θέλου συ κατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλου συν επιθέσει την χείρα επί το στόμα, τα ότα αυτών θέλου συ κοφωθεί. Θέλου συ γλύφει το χώμα ως όφης, ως τα ερπετά της γης θέλου συ σύρεστε από των τρυπών αυτών. Θέλου συν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλου συ φοβηθεί από σου. Τι Θεός ομοιός σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού. Δεν φυλάτει την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τα σανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα στα σαμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλει σε εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμως σας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών.